Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρώην Υπουργό Εργασίας και δημιουργό του νόμου που φέρει πλέον το όνομά του, κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Κατρούγκαλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δίνατε συντάξεις, είχατε επιτρέψει εσείς συντάξεις 24.000 ευρώ το μήνα? Το άκουσα και εγώ σήμερα το πρωί από τον κύριο Κούτσι. Όπως ξέρετε, ο νέος ασφαλιστικός νόμος έχει ομοιόμορφους κανόνες και για τις εισφορές και για τις συντάξεις. Mm-hmm. Σε πλήρη εφαρμογή ο νόμος αυτός με βάση τις εισφορές που προβλέπει δίνει σύνταξη που πλησιάζει τις 3.000 ευρώ. Δεν ξέρω πού αναφέρεται ο κύριος Βουρουτσής όταν μιλάει για αυτές τις πολύ υψηλές συντάξεις. Ενδεχομένως αναφέρεται στην εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του νόμου που δεν αφορούσε την εφαρμογή δηλαδή των κανόνων που αυτός έθεσε και προβλέπει προς αύξηση της σύνταξης για όσους στο παρελθόν υπό το καθεστώς του προηγούμενου κατακαιρματισμού των διατάξεων έδιναν πολύ υψηλότερες εισφορές από αυτές που ο ίδιος προβλέπει. Δεν είναι όμως κάτι που έχω υπόψη μου γιατί αφορούσε εφαρμογή του νόμου και όπως σας είπα όχι στις γενικές του ρυθμίσεις, σε κάποιες από τις μεταβατικές διατάξεις που πρέπει να αφορούν πολύ ειδικές και ελάχιστες περιπτώσεις. Άρα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που να παίρνουν τόσο υψηλές συντάξεις αυτή τη στιγμή στη χώρα μας? Σας θυμίζω ότι ο ασφαλιστικός νόμος προέβλεπε μέχρι το τέλος του 2018 ένα όριο 3.000 ευρώ ανασύνταξη, ακριβώς για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και από εκεί και μετά η εφαρμογή του ισορροπούσε έσοδα και έξοδα του ασφαλιστικού συστήματος και προφανώς δεν έδινε τόσο υψηλές συντάξεις. Οι περιπτώσεις αυτές, αν υπάρχουν, και λέω το αν γιατί αγνώ τα παραδείγματα τα οποία έθεσε ο Υπουργός Εργασίας το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη, θα πρέπει να αφορούν ελάχιστες περιπτώσεις μεταβατικών διατάξεων, όπως είπα προηγουμένως, δηλαδή ανθρώπων που στο παρελθόν είχαν καταβάλει πολύ υψηλότερες εισφορές από αυτές που βλέπει ο νόμος. Ωστόσο, δεν είχε υποπέσει κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας, καθίσταται σαφές αυτό. Βέβαια, το γεγονός ότι μπορεί να το ανακάλυψε ο κύριος Βρούτσης μέσα σε 3 εβδομάδες. Πώς το σχολιάζετε? Μα υπάρχουν αυτές οι συντάξεις. Μάλιστα, λέτε πολλές ότι... Πολλές φορές ο κύριος Βρούτσης έχει ανακαλύψει πράγματα, έχω πει πολλές φορές, ότι θεωρεί ότι οι αριθμοί ανήκουν στον κλάδο της φανταστικής λογοτεχνίας. Για παράδειγμα, οι 400.000 εκκρεμείς συντάξεις που ισχυρίζεται ότι βρήκε, είναι προφανώς αριθμός όχι ακριβής. Mm-hmm. Αναγκάστηκε και ο ίδιος να ομολογήσει ότι δεν αναφέρεται σε εκκρεμείς συντάξεις, αλλά σε συντάξεις και εκκρεμή αιτήματα, όπως μπορεί να είναι αιτήματα που αφορούν αναγνώριση προϋπηρεσίας, ακόμα και μια αλλαγή της διεύθυνσης του ασφαλισμένου. Μάλιστα. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι οι αριθμοί μπορεί να λένε πάντα την αλήθεια, αλλά μερικές φορές δεν είναι αληθινοί οι ίδιοι. Λέω ότι πρέπει να προσέχουμε την ακριβότητα. Κατά πόσο οι πολιτικοί λένε την αλήθεια και πολλές φορές οι αριθμοί τους δίνουν έναν τρόπο να μην τη λένε. Ξέρετε το περίφημο αυτό ρητό ότι υπάρχουν ψέματα, μεγάλα ψέματα και στατιστικές. Μάλιστα. Κυρία Κατρούγκαλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή σας την παρέμβαση εδώ στο Κόντρα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Για χαρά.